απεργός για 15η μέρα σήμερα σε ένα μεγάλο απεργιακό αγώνα. Που δίνουμε οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΤΕ κόντρα σε θεούς και δαίμονες. Σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση θέλει να παρουσιάσει ένα πρόσωπο ότι δεν κινείται τίποτα, ότι επικρατεί η γη νεκροταφείου παντού, ότι όλοι έχουν σκύψει το κεφάλι και έχουν αποδεχθεί το παραμύθι της επιστροφής της κανονικότητας και της ανάπτυξης για όλους, οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ δίνουν έναν πολύ σημαντικό αγώνα σε αυτή την περίοδο, αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν στη συνέχεια και να φτάσουν μέχρι τέλους το δίκαιο αίτημα που έχουν βάλει σε σχέση με την ενιαία συλλογική σύμβαση εργασίας για όλους τους εργαζόμενους που θα εξισώνει παλιούς και νέους, τους διαχωρισμούς δηλαδή που περάσαν όλο το προηγούμενο διάστημα προς τα πάνω. Και αυτό είναι πολύ σημαντική παρακαταθήκη, έχει να κάνει με τη μάχη που δίναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, με το γεγονός ότι οι ταξικές δυνάμεις πρωτοστάτησαν για να αναδείξουν τη σημασία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που φτιάξαμε σχέδιο στο κλαδικό συνδικάτο, στο ΣΕΤΥΠ, που το σωματείο της Κοσμοτέ Ιβάλιο, ένα σωματείο που δεν έχει ούτε ένα χρόνο ζωής, έφτιαξε σχέδιο συλλογικής σύμβασης εργασίας που το πήραν απόφαση οι ίδιοι εργαζόμενοι μέσα από τη Γενική του Συνέλευση και γι' αυτό πραγματικά έχουν διαμορφωθεί προϋποθέσεις κλιμάκωσης και συνέχισης αυτού του αγώνα. Μαζευτήκαμε σήμερα, μετά τη συγκέντρωση που είχαμε στο Σύνταγμα, τα μέλη του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών εδώ σε αυτό το χώρο και φαίνεται πραγματικά ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαθέσεις μπροστά και πέρα από την ηγεσία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Ομοσπονδία, που όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια προσπαθεί να περιχαρακώσει τον αγώνα των εργαζομένων στα πλαίσια της δυνατότητας της κερδοφορίας του ΟΤΕ, όπως έκανε και όλο το προηγούμενο διάστημα. Και αυτή η πίεση είναι που τους έχει υποχρεώσει να μην τα στρίψουν, να μην τα γυρίσουν, η πίεση δηλαδή που δέχονται από τα κάτω, από τους ίδιους τους εργαζόμενους που νιώθουν πραγματικά καθημερινά αυτή την αντιατικοποίηση και την αδικία αυτής της πολιτικής πάνω στις πλάτες τους. Γιατί είναι τέτοιος ο παρασιτισμός του συστήματος που ζούμε, που φτάσαμε σε σημείο, ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μείωση 40% του τζίρου συνολικά στον κλάδο. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλος ο λαός απολάμβανε κατά 40% λιγότερο, γιατί δεν είχε να πληρώσει το αγαθό της επικοινωνίας, να το πούμε έτσι. Το προϊόν της επικοινωνίας, γιατί εδώ είναι εμπόρευμα στο σύστημα που ζούμε. Και παρόλα αυτά αύξαναν την κερδοφορία τους, αξιοποιώντας πλήρως την τεχνολογία, εντατικοποιώντας τη δουλειά για τους εργαζόμενους και χτυπώντας τα δικαιώματα, διαμορφώνοντας 9 διαφορετικές εργασιακές σχέσεις, η μία χειρότερη από την άλλη. Μπροστά στις εξελίξεις λοιπόν που έχουμε, με μια κυβέρνηση που προσπαθεί να πει, να συκοφαντήσει με κάθε τρόπο τους απεργιακούς αγώνες, οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ στέκονται όρθιοι. Τα έβαλαν με όλα τα παπαγαλάκια των μέσων μαζικής ενημέρωσης που προσπάθησαν να ενεργοποιήσουν κοινωνικό αυτοματισμό, που δεν τα κατάφεραν. Τα έβαλαν με τους δοτούς της διοίκησης που προσπάθησαν να στρέψουν τη μία κατηγορία εργαζομένων απέναντι στην άλλη, που δεν τα κατάφεραν, τα βάζουν ακόμα και με την καταστολή που προσπάθησε να περάσει με το δόγμα νόμο και τάξης προχθές σε συνεργασία με την κυβέρνηση εργοδοσία, με τις συλλήψεις που έγιναν των 5 συναδέλφων συνδικαλιστών που περιφρουρούσαν την απεργία στη Θεσσαλονίκη, και την επόμενη μέρα ήμασταν πιο πολύ στις περιφρουρήσεις, πιο πολύ στις κινητοποιήσεις, πιο αποφασιστικά, με μεγαλύτερη συμμετοχή στην απεργία. Οι ταξικές δυνάμεις στον Όμιλο ΤΕ και συνολικά στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών κάνουμε προσπάθεια το επόμενο διάστημα να εξηγήσουμε στους συναδέλφους στον ΟΤΕ και κυρίως στους νέους που συμμετέχουν με πολύ μεγαλύτερο ποσοστό στην απεργιακή, είναι εξαιρετικά σημαντικό, ότι και το ζήτημα του ασφαλιστικού έχει ακριβώς τον ίδιο χαρακτήρα. Γιατί καμιά φορά μας παρασέρνει και εμάς η επιχειρηματολογία του αντιπάλου, να το πω έτσι. Ποιες εργοδοτικές εισφορές, ρε συνάδελφοι? Έβγαλε κανένας εργοδότης από την τσέπη του κανένα φράγκο για να δώσει στον ασφαλιστικό ταμείο?
λεφτά από τον πλούτο που παράγουμε εμείς οι εργαζόμενοι είναι οι εργοδοτικές φορές. Κομμάτι του πλούτου που παράγουμε, του μισθού που παίρνουμε και ως τέτοιο πρέπει να το βάζουμε και τις εργοδοτικές εισφορές και τις εισφορές που πληρώνουμε εργαζόμενοι για όλο το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης που έχει να κάνει και με τη σύνταξη και με την υγεία. Και εκτός από το μισθό που χτύπησαν, εκτός από το γεγονός ότι μας κλέβουν και μας εκμεταλλεύονται καθημερινά, χτυπάνε και αυτά τα δικαιώματα ακόμα περισσότερο προκειμένου να βάλουν ακόμα περισσότερο στην τσέπη τους. Άρα ένα πράγμα αναδεικνύεται, ότι πρέπει συνολικά οι εργαζόμενοι να σηκώσουμε το κεφάλι και μπροστά στις εξελίξεις που έχουμε, γιατί θα ακούσαμε όλοι μας ότι ο ΤΕ πολλές φορές έχει παίξει το ρόλο του λαγού σε πολλές εξελίξεις. Στη ΔΕΗ αυτά που έρχονται παρουσιάζανε και διαφημίζανε το μοντέλο ΟΤΕ, ότι θα φέρουν και ότι είναι θετικό. Το ίδιο κάνουν και για τα λιμάνια, το ίδιο κάνανε και για τη Λάρκο και για όλα αυτά που αναφέρθηκαν εισηγητικά, με το παράδειγμα λοιπόν εδώ των εργαζομένων του ΟΤΕ, με συντονισμό απέναντι σε οποιαδήποτε επίθεση είτε για περαιτέρω καταστολή των εργατικών συνδικαλιστικών ελευθεριών που θα φέρει το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση, είτε αν τολμήσει να φέρει το ασφαλιστικό, σε συντονισμένο ταξικό εργατικό αγώνα με πανελλαδική πανεργατική απεργία θα απαντήσουμε συνολικά. Το κλαδικό συνδικάτο έχει κάνει τέλη Νοέμβρη συνέλευση και έχει πάρει απόφαση για την Αττική και το ίδιο θα ζητήσουμε να παρθούν αποφάσεις παντού σε όλη την Ελλάδα και στο ΝΟΤΕ και σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου. Καλή συνέχεια.